Ο Σύλλογος λειτουργεί από το 2012. Είμαι πρόεδρος λίγο σχετικά διάστημα, όμως ασχολούμαι με θέματα του Συλλόγου από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το Σύλλογο Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, από τότε που νόσησα και εγώ ίδια, περίπου πριν 3-4 χρόνια, όταν ζούσε ακόμα ο συγχωρεμένος ο κύριος Χάιδος. Συνεργαζόμασταν στενά. Τότε έκανα γραμματιακή υποστήριξη σε αυτό το σύλλογο και ξέρω πια εκ των έσω ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο σύλλογος αλλά κυρίως τα μέλη του. Τα προβλήματά μας είναι πάρα πολλά. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλά ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του σύλλογου μας. Τα ζητήματα είναι και διοικητικά αλλά και πρακτικά. Επίσης, ο Σύλλογος έχει και πάρα πολλά λειτουργικά ζητήματα εδώ στο γραφείο. Αρκετά προβλήματα, κυρίως τα θέματα είναι, αφορούν επιδόματα, προνοιακά επιδόματα, τα οποία οι ασθενείς περνάνε ανατακτά διαστήματα, η πλειοψηφία τους περνάνε τα ΚΕΠΑ, όπου συνήθως ή παραμένουν τα ποσοστά τους ίδια ή και μειώνονται, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους πάσχοντες να χάνουν αυτά τα προνοιακά επιδόματα και δεδομένης και της κρίσης που υπάρχει, να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εκτός όμως από αυτό, τα θέματα τους είναι κυρίως στην καθημερινότητα, δηλαδή δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Τώρα το καλοκαίρι, και με τον COVID, η κατάσταση με τον COVID έχει γίνει ακόμα χειρότερη, γιατί πολλοί από αυτούς κάνουν νοσοκαταστολή, σοβαρή νοσοκαταστολή, β' επίπεδο, οπότε έχουν σοβαρά θέματα, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Οπότε είναι κυρίως προβλήματα οικονομικά, κυρίως όσον αφορά δηλαδή τα επιδόματα, αλλά και καθημερινά, λειτουργικά. Σε πρώτη φάση αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να μας δοθεί δυνατότητα να έχουμε κάποιο βαν, αυτοκίνητο, ένα γιοταχή βαν, το οποίο να μπορούμε να μετακινούμαστε στα χωριά, να επισκεπτόμαστε τους ασθενείς μας εκεί, οι οποίοι είναι πολλοί και αντιμετωπίζουν αρκετά κυρίως κινητικά προβλήματα. Να μπορούμε λοιπόν να μετακινούμαστε σε αυτούς και να μπορούμε να με την βοήθεια γιατρών, ειδικών γιατρών, ψυχολόγων, φυσικοθεραπευτών, νευρολόγων, να επισκεπτόμαστε τους ίδιους τους ασθενείς, έτσι ώστε να τους παρέχουμε την βοήθεια που χρειάζονται, γιατί τη χρειάζονται. Ο Σύλλογος έχει πάρα πολλά μέλη, είναι γύρω στα 150 εγγεγραμμένα και υπάρχουν και καμιά 60 περίπου μέλη, τα οποία δεν έχουν κάνει επίσημη εγγραφή στο Σύλλογο. Αντιπρόεδρός μας είναι η κυρία Πατρικοπούλου Μαριάνθη. Γραμματέας μας είναι η Γαβαλάη Μυρσινή, η οποία είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο Αυτό Άνωσο Νοσημάτων Ιός. Και ταμείας μας φυσικά είναι η Ντίνα Ισκόρδου, που είναι πάντα δίπλα μου και ουσιαστικά μαζί αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα. Και μέλος του Συλλόγου μας, είναι πενταμελές βεβαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ο κύριος Ανέσης Χατζησπύρου, ο παλιός αντιπρόεδρος επί θητείας του κυρίου Χάιδου.